χθες ελήφθη σημαντική απόφαση και ήταν αναμενόμενη. Είναι ο μηχανισμός καταμερισμού των προσφύγων και η Γαλλία αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης και αυτό επιβεβαιώθηκε όπως το είχαν αγγείλει. Αυτό που εμείς επιθυμούμε είναι η χθεσινή απόφαση να συνοδεύεται με έναν έλεγχο των συνόρων, των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Αυτό που ονομάζουμε τα hot spots, αυτά τα κέντρα που πρέπει να καταγράψουν και να αποφανθούν εάν οι πρόσφυγες δικαιούνται άσυλο ή όχι. Και πρέπει να στηρίξουν και τις χώρες όπου βρίσκονται σήμερα οι πρόσφυγες. Και θα πρέπει να δοθούν σημαντικά κονδύλια, βοήθεια από την Ευρώπη, αλλά και τα κράτη-μέλη. Και η Γαλλία θα αναλάβει το μερίδιο ευθύνης της, γιατί στην Ιορδανία, στην Τουρκία, στο Λίβανο θα πρέπει να δοθεί βοήθεια το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε οι πρόσφυγες να μπορούν να τύχουν υποδοχής, όπως συμβαίνει σήμερα, και να μην διακινδυνεύει η ζωή τους φτάνοντας στην Ευρώπη. Και αναγγέλλω ότι θα υπάρξει βοήθεια από τη Γαλλία και την Ευρώπη για να καλύψουμε αυτή την ανάγκη αλληλεγγύης και ευθύνης. Ένα χρέος, γιατί οι πρόσφυγες πρέπει να βρίσκονται κοντά στο χώρο που διαβιούν αντί να έρχονται στην Ευρώπη. Δεν ακούγεται η ερώτηση. Πιστεύω ότι η Ευρώπη είναι ένα σύνολο αξιών, αρχών. Και όσοι δεν θέλουν να τιμήσουν αυτές τις αρχές, θα πρέπει να αποφανθούν για την παρουσία τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απάντηση. Εδώ και αρκετές εβδομάδες έχω δρομολογήσει συζητήσεις με τον πρόεδρο της Αιγύπτου για να πουλήσουμε τα Μιστράλ, γιατί δεν έχουν παραδοθεί. Ήταν μια απόφαση που είχα λάβει. Είχαμε λύσει τη σύμβαση με τη Ρουσία, υπό Ρωσία υπό καλές συνθήκες. Λοιπόν, εμείς παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις.